Κύριε Δήμαρχε, την προσεκτική Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί ο εξαναγωγής διαγωνισμός για το ακίνητο της Αναγκιώτισσας που ανήκει στο ΚΑΙΠΕ. Το πρώτο ερώτημα είναι αν θα υπάρξει κάποια παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως είχε συμβεί προηγούμενα. Βεβαίως εντάξει, είμαστε σε εγρήγορση. Θεωρούμε ότι το παρούσι δεν μπορεί να επιβαρυνθεί άλλο από καμία οικοδομική μεγάλη ανάπτυξη. Εξάλλου τα προηγούμενα χρόνια πρέπει η δική μας διοίκηση με ολυμπιακούς νόμους φτιάξαμε αρκετές κατασκευές. Ήδη το παρούσι έχει επιβαρυνθεί περιβαλλοντικά και γι' αυτό ακριβώς είμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε άλλη χρήση ή την κοινόχρηστη σε αυτά τα επόμενα ή κοινοφελή μέσα από συνεργασίες με τον κόσμο και την δημοτική αρχή. Πέρα την παράσταση της μαρτυρίας που είναι μια συμβολική ας πούμε έτσι κίνηση, ποιες άλλες κινήσεις δρομολογεί η δημοτική αρχή ώστε να αποτρέψει την πολεοδομική επιβάρυνση του αμαρουσίου από την αξιοποίηση των τριών ακινήτων πάνω από το ταμείο. Καταρχήν, αυτό δεν έχει ξεκινήσει το ενδιαφέρον των δικών μας σήμερα, ούτε καν όταν ήταν και έγινε τα υπέρ, πριν ήταν και κλιματική εταιρεία δημοσίου. Εκεί λοιπόν σε αυτά τα οικόπεδα είχαμε δημιουργήσει ένα σύγχρονο συνεργασίας με τις τότε διοικήσεις από το 2008 και 2009, όπου είχαμε πει, επειδή ήταν αφύλακτα και είχαν γίνει μπαζότοποι, σκουπιδότοποι, να εγχειρηθούν στην Δημοτική Αρχή, στο Δήμο, ώστε να τα φυλάσει, να τα καθαρίζει και να τα χρησιμοποιεί εποφελία των πολιτών ως κοινόχρηστους χώρους. Αυτό είχε υπογραφεί τότε, είχαν πάρει κατάλληλη απόφαση πλην ενός οικοπαίδου που είναι στην Αγία Φιλοθέη, το οποίο κατορθώσαμε και παρηχωρήθηκε όλας ολοκληρωτικά και με αλλαγή χρήσης το κάναμε σχολικές μονάδες. Είναι το 8ο και 9ο ακριβώς, το οποίο θα έχει ένα κλειστό γυμναστήριο και αυτό βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης. Όλοι οι υπόλοιποι χώροι είχαμε πει ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν με τους δύο τρόπους τους οποίους είπαμε και περιέγραψα πριν. Επίσης θα με επιτρέψετε να πω ότι τώρα πρέπει να πλέον τα υπέρα. Αυτό το οποίο κάναμε ήταν να στείλουμε και στον κύριο Μανιατόπουλο του Πρόεδρου και στον κύριο Εμίλη, τον Γιάννη, από πολύ νωρίς, θα έλεγα, από τις 5 Ιουλίου του 2013, ότι εμείς σε καμία περίπτωση δεν θα συμφωνήσουμε να γίνει οποιαδήποτε εκποίηση για οποιαδήποτε κατασκευή αυτών των οικοπαίδων της παλιά και σήμερα τα υπέρ, και ότι σε αυτό θα αντιδράσουμε. Βλέπετε εδώ το σχετικό έργο, 5 Ιουλίου του 2013. Από εκεί και πέρα, στείλαμε ένα και θα έλεγα μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα το κομμάτι που βρίσκεται σήμερα η κεραμική, που είναι της Κηφισίας, ένας ιστορικός χώρος, πολιτιστικός χώρος, όπου εκεί είμαστε κάθετοι στην οποιαδήποτε εκποίηση και βεβαίως αλλαγή από αυτό το οποίο σήμερα έχει ο μαρουσιώτικος λαός. Επίσης στείλαμε στις 25 Δευτέρου για το θέμα της διαδικασίας του διαγωνισμού. Πρέπει να σας πω ότι ήδη κάνουμε, γιατί αυτά τα οικόπεδα είναι χέρι, δηλαδή χώροι υποστηρικτικοί για την Αττική Οδό, και εμείς θεωρούμε, και αυτό λέμε μέσα από την πολεοδομία μας, ως κάθε ενδιαφερόμενο όταν ρωτάει, ότι αυτοί δεν πρόκειται οι χώροι να αλλάξουν ή να έχουν συντελεστεί, κάτι το οποίο θα το πάρουμε και ως απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και κάτι το ότι δεν θα τους δώσουμε χρήση εμείς που να μπορεί κανείς να παρακολουθεί. Όλα αυτά πιστεύω ότι είναι αποθαρρυντικά για οποιοδήποτε θελήσει να πάρει αυτά τα υπόπεδα και γι' αυτό δεν υπήρχε καμία προσφορά στην προηγούμενη προσπάθεια που έπαιρνε τα υπέρ. Κάποια απόφαση από τα υπέρ με αυτές τις κινήσεις που έχετε κάνει υπάρχουν και σήμερα, σας έχει απαντήσει κάτι? Όχι, και ούτε περιμένουμε. Θεωρούμε ότι εμείς θα σκυρίζουμε και άλλο από τη δική μας στάση. Οι πρόεδροι του ΤΑΙΠΕΔ έρχονται για να φύγουν. Εμείς ζούμε εδώ για να μείνουμε. Άρα δεν θα δεχτούμε άλλη επιβάρηση στο Δήμο Παρουσίου, δεν είναι πάνω. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Δήμαρχε. Κάποιοι υπενήσονται και το λένε αμέσως ότι η Δημοτική Αρχή στο θέμα αυτό πιάστηκε στον ύπνο και ότι επέτυξε αργά τα μεταστικά και φτάσαμε μέχρι εδώ. Ενδεχομένως αυτοί που τα λένε να είναι κοιμόμενοι στους καταπέδες. Εμείς βρισκόμαστε συνεχώς
τα λόγια και στις προσπάθειες να κάνουμε το καλύτερο για το Δήμα Μαρουσίου. Υπό αυτή την έννοια και η περιγραφή που σας έκανα από το 2008 και από το καλοκαίρι του 2013 που σας περιέγραψε με το ΤΑΙΠΕΔ και η δράση και η αποφάση του Δημοτικού Συμβουλίου και το ότι σήμερα δεν έχουν εκτεθεί οφείλονται στην προσπάθεια που κάνει η σημερινή διοίκηση. Αντιλαμβάνομαι κάποιους οι οποίοι έχουν παροπίδες, όμως δεν μπορώ να τους συνοριστώ. Εμείς βρισκόμαστε στην προσπάθεια για όλους τους χώρους, ενώ αυτοί βρίσκονται στις μικροκομματικές τους αιμονές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Να είστε καλά, κύριε.